Ο Λόμαυρος και ο Λόξερης. Δεν έχουν τίποτα. Είναι τα λόγια του Γιώργου Βενιεράκη, Προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου. Η εικόνα είναι θλιβερή. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη προδιαγραφόταν μια ιδεατή ελαιοκομική περίοδος. Το όνειρο γκρεμίστηκε τις μέρες που ακολούθησαν. Ο δάκος και άλλα παράσιτα, λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας και του πρόωρου τερματισμού των ψεκασμών, κατέστρεψαν τη σοδιά. Η ζημιά που έχει γίνει φέτος στις ελιές δεν έχει προηγούμενο άλλων ετών. Ούτε το θυμούνται οι παλιότεροι και κανείς. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου οι ελιές ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Από 20 Σεπτεμβρίου και μετά. Οι αγροτικοί σύλλογοι του νησιού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου του Ρεθύμνου, Γιώργο Κατσανέβα, βρίσκονται σε συνεννόηση για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα της φετινής παραγωγής είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έτσι και οι τιμές και το εισόδημα των παραγωγών. Μαζέψτε με τη φούχτη, για κοίταξε. Ολόμαυρος, κοίταξε. Ολόμαυρος έγινε. Κάτω. Από 1 μέχρι 4 οξέα το κορονοϊκό, που δεν έχει ξαναγίνει άλλες χρονιές, με το αποτέλεσμα η τιμή να είναι πολύ χαμηλή, από 1,5 μέχρι 2 ευρώ. Οπότε οι αγρότες ούτε τα έξοδα τους δεν καλύπτουν. Γι' αυτό εμείς, σαν αγροτικό σύλλογο, σε συνεννόηση με άλλους συλλόγους από Ηράκλειο και το Λασίθι, ζητάμε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης ζητά να προβλέπονται αποζημιώσεις και για τις ξηροθερμικές συνθήκες που πλήττουν το νησί και κατά τη στοιχεία των αποζημιώσεων για παγετό, ενώ θεωρούν κατάφορη αδικία την καταβολή ποσών στον ΕΛΓΑ την ώρα που δεν καταβάλει αποζημιώσεις. Πέσαν οι ελιές, μαυρίσανε όλες, ξεραθήκαν απάνω στα δέντρα και αυτοί που είχαν στρώσει δίχτυα από νωρίς, το λάδι που βγάλαν είναι πάρα πολλά οξέα, είναι τελείως άξιστο, δεν έχει τιμή στην αγορά.